Ας φανταστούμε για μία στιγμή ότι η πυρηνική βόμβα χτυπά μια μητρόπολη. Στα διαφορετικά θερμικά χιλιομετρικά δαχτυλίδια που θα δημιουργηθούν, θα εξαερωθεί ό,τι υπάρχει. Οι εκρηκτικές δυνάμεις θα καταστρέψουν τα κτίρια. Θα προκληθούν φωτιές, εγκάβματα πρώτου και τρίτου βαθμού, ραδιενεργή βροχή, πυρηνικός χειμώνας και ξηρασία. Η πείνα και διάφορες μορφές καρκίνου θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της ζωής που θα επιβιώσει. Σήμερα, 9 χώρες κατέχουν 13.000 πυρηνικές κεφαλές, 80 φορές πιο καταστροφικές από αυτές που έπληξαν τη Χιροσίμα και τον Ναγκασάκι. Εμπιστευόμαστε τους ηγέτες τους. Το 2021 τέθηκε σε εφαρμογή η Συνθήκη Απαγόρευσης των Πυρηνικών Όπλων από τον ΟΗΕ. Αυτό μας δίνει ελπίδα. 68 κράτη την έχουν ήδη υπογράψει και επικυρώσει και άλλα 24 δεσμεύτηκαν ότι θα το κάνουν άμεσα. Η Ελλάδα, ωστόσο, καταψηφίζει τη Συνθήκη ήδη από το 2017, υπακούοντας τις απειλές της Αμερικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνείται να ηγηθεί στη διπλωματία της ειρήνης. Αυτό είναι σαφές με τη στάση της και στα πυρηνικά όπλα και στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ρωσία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ήδη καταστρατηγήσει τις συνθήκες που τερμάτισαν τον ψυχρό πόλεμο τη δεκαετία του 80. Σήμερα βρισκόμαστε πιο κοντά από ποτέ σε μια πυρηνική σύγκρουση. Το μέλλον της ανθρωπότητας και του πλανήτη μας είναι σε κίνδυνο. Χρειάζεται άμεσα να αλλάξουμε προτεραιότητες και στρατηγική. Διεκδικούμε να υπογραφεί και να επικυρωθεί από τη Βουλή των Ελλήνων η Συνθήκη Απαγόρευσης των Πυρηνικών Όπλων. Δεν υπάρχει καμία νομική δέσμευση της χώρας μας, ακόμα και ως μέλος του ΝΑΤΟ, για την υπογραφή της. Ανάληψη πρωτοβουλειών για την υπογραφή της συνθήκης από όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρώπης. Αυστρία, Μάλτα, Ιρλανδία την έχουν ήδη επικυρώσει. Και απαιτούμε την άμεση κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία και την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Γιατί είναι καιρός να εξαλείψουμε τα πυρηνικά όπλα πριν μας εξαλείψουν αυτά. Γιατί οι λύσεις βρίσκονται στη διπλωματία της ειρήνης. Γιατί όλα μπορούν να είναι αλλιώς.